Καλό μεσημέρι και από εμάς. Σήμερα ο Αλφα φιλοξενεί εδώ στο στούντιο την κυρία Κατερίνα Παπακώστα, η οποία εκτός από αναπληρώτρια υπουργός δημόσιας τάξης, προστασίας του πολίτη, είναι και πρόεδρος του κόμματος Νέα Ελληνική Ορμή και μάλιστα κατεβαίνετε στις ευρωεκλογές. Το κόμμα σας έχει ιδρυθεί από το 2018, τον Ιούλιο, και αποφασίσατε να κατέβετε στις ευρωεκλογές. Και το ερώτημά μου, κυρία Παπακώστα, είναι το εξής. Είστε υπουργός, είστε μέλος της κυβέρνησης Τσίπρα, συνεργαζόμενοι βέβαια. Παρ' όλα αυτά, αποφασίσατε να κατέβετε αυτόνομα στις ευρωεκλογές. Τι είναι αυτό που σας διαφοροποιεί και από το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από τη Νέα Δημοκρατία, στην οποία ουσιαστικά μεγαλώσατε? Βεβαίως. Κυρία Ιωάννου, επειδή είστε πολύ έγκυροι και πολύ έγκριτοι στα πολιτικά πράγματα, πρέπει να σας πω ότι πλέον στην εποχή μας δεν πρέπει να φαντάζει ως περίπου αξιοπερίεργο το ότι συνεργαζόμαστε οι πολιτικές προσωπικότητες και τα πολιτικά κόμματα μεταξύ μας. Δυστυχώς το κλίμα των τελευταίων ημερών, αντί να αναδείξει τα μεγάλα ζητούμενα, στη Βουλή αναφέρομαι, στις ευρωεκλογές, όπου εκεί θα κληθεί η Ελλάδα να δει πώς θα διαχειριστεί τη θέση της σε μια Ευρώπη που αλλάζει τα επόμενα 5 χρόνια, είδαμε μονομαχίες, ξυφομαχίες που θύμιζαν άλλες εποχές. Εγώ λυπούμαι γι' αυτό. Πού διαφοροποιούμαστε? Βοηθάει μια που πήγατε εκεί τις ευρωεκλογές ή μπορεί η πόλωση αυτή τελικά να ρίξει νερό στο μήλο της αποχής? Λυπάμαι που η προσπάθεια των δύο μεγάλων μονομάχων κατατείνει στο να απολωθεί ένα κλίμα, διότι γίνεται μια μάχη ποσοστών. Αυτό νομίζω ότι αδικεί την πολιτική και αδικεί και τους πολίτες. Η Νέα Ελληνική Ορμή, της οποίας είμαι πρόεδρος και χτίζεται από τους πολίτες από πέρυσι το καλοκαίρι, φιλοδοξεί και θέλει με έναν ήπιο λόγο να αναδείξει τα πραγματικά ζητήματα. Πού διαφοροποιούμε και από τους δύο και γιατί κατεβαίνουμε? Η Νέα Ελληνική Ορμή διαφοροποιείται από τη μεν Νέα Δημοκρατία, στην οποία, όπως είπατε, μεγάλωσα και παραμένω πιστή στις αρχές και στις αξίες, οι οποίες τώρα διέρχονται από μία περίοδο στρεβλώσεων, κατά τη γνώμη μου. Έχει μία ατζέντα για τα κοινωνικά θέματα που πόρο απέχει, πολύ μακριά είναι από τη δική μου λογική. Πρέπει να έχουμε πολύ ψηλά το κοινωνικό δίχτυ προστασίας και το έχουμε ως σημαία μας στην Ελληνική Ορμή. Άρα διαφοροποιούμε εντονότατα ως προς το ύφος και ως προς το περιεχόμενο της πολιτικής για τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες αφενός, αλλά αφετέρου και για το οικονομικό πρόγραμμα, το οποίο νομίζω ότι απευθύνεται σε λίγους και όχι στους πολλούς. Από το ΣΥΡΙΖΑ, διαφοροποιήστε. Η διαφοροποίηση μου, φυσικά, εγώ δεν είμαι αριστερή. Για παράδειγμα, είδα μέσα ότι έχετε σε προτεραιότητα το μεταναστευτικό. Ναι, δεν είμαι αριστερή, δεν έχω υπάρξει αριστερή, δεν θα γίνω τώρα αριστερή. Είμαι μία πολιτικός, η οποία πιστεύει σε αυτό που στην Ευρώπη λέμε χριστιανοδημοκρατία, όπου θεωρώ ότι δεν μπορεί να υπάρχει δίλημα πρόοδος ή συντήρηση, το θεωρώ λανθασμένο και παλιό δίλημα, όπου δεν θέλω τους πολίτες εγκλωβισμένους σε διλήμματα τέτοιου τύπου ή σε στερεότυπα και προτείνω με έναν ήπιο λόγο περιεχόμενο πολιτικής στην Ευρώπη για το μεταναστευτικό, για παράδειγμα. Εμείς τη λέμε και γιατί κατεβαίνουμε. Δεν είδα να έχει γίνει σοβαρή δουλειά από καμία ομάδα ευρωβουλευτών, ούτε της Νέας Δημοκρατίας, ούτε της άλλης πλευράς, του ΣΥΡΙΖΑ, τα προηγούμενα χρόνια, για το πώς η Ελλάδα θα απαλλαγεί από ένα δυσανάλογα μεγάλο βάρος, το οποίο έχει αναλάβει με πολύ ψηλό κόστος, με αξιοπρέπεια όμως, σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρώπης, όπου δεν έχει μπει από τις ευρωομάδες αυτές ένα φρένο στο γεγονός ότι αρνούνται να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Οι δικοί μας ευρωβουλευτές. Όμως μπορείτε να κάνετε, κυρία Παπακώστα, διότι διεκδικούν όλοι οι Έλληνες ευρωβουλευτές, αλλά οι χώρες του Βορρά αρνούνται. Θεωρώ ότι η διεκδίκηση ήταν αποσπασματική, ατομική και για την επικοινωνία την προσωπική ενός εκάστου. Δεν υπήρξε μια εθνική στρατηγική η οποία να λέει ότι στο μεταναστευτικό για τα επόμενα 5 χρόνια. Η Ελλάδα προτείνει αυτό. Η Νέα Ελληνική Ορμή έχει συγκεκριμένη πρόταση. Για την κατανομή των πόρων. Θα ανακατανεμηθούν οι πόροι στις χώρες. Έχουμε μια Μεγάλη Βρετανία, η οποία έχει ένα εξάμηνο, όπου εκεί θα δούμε τι θα κάνει, αν θα μείνει ή θα φύγει. Η Ελλάδα πώς θα πλασαριστεί εκεί? Ο αγρότης, ο άνεργος, η γυναίκα, το νοικοκυριό. Σε αυτή την ανακατανομή των πόρων, τι θέση θα έχουν? Πολύ ουσιαστικό πρόγραμμα που το νέο. Είπατε ότι δεν δέχεστε το δίλημα πρόοδος και συντήρηση. Ασφαλώς. Που είναι κατεξοχήν το σύνθημα αυτή τη στιγμή του κυρίου Τσίπρα στην κυβέρνηση του οποίου μετέχετε. Εγώ πρέπει να σας πω ότι διαφωνώ και με τους δύο προς την πόλωση. Εγώ καλώ τους πολίτες και ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να απελευθερωθούν. Δεν αλλάζει κυβέρνηση. Πρώτο επιχείρημα. Η κυβέρνηση στις 27 του μηνός θα είναι η ίδια, θα αλλάξει στις εθνικές εκλογές. Το ένα.
Το δεύτερο, θα πρέπει να στείλουμε μία ευρωομάδα, ευρωβουλευτές, δηλαδή, οι οποίοι θα παλέψουν για το καλό της χώρας και όχι για το, για το καλό των ποσοστών των κομμάτων. Ναι, λοιπόν, στη χαλαρή ψήφο, λέτε, σε ευρωεκλογές. Θεωρώ ότι η ψήφος πρέπει να είναι σοβαρή, συνειδητή, με στόχευση πώς η Ελλάδα θα εξυπηρετηθεί στην Ευρώπη, ενώ οι πολίτες της θα εξυπηρετηθούν στα ζητούμενά τους στην Ευρώπη. Θέλω πολύ γρήγορα, κυρία Παπακώστα, να πάμε σε ένα θέμα το οποίο για εσάς είναι ευαίσθητο και αναφέρομαι στο θέμα του κύριου Κυμπουρόπουλου με τον κύριο Πολάκη. Ξέρουμε τι έγινε. Ξέρω επίσης ότι ο γιος σας είναι υποψήφιος στο συνδυασμό σας για τις ευρωεκλογές, που είναι και εκείνο ένα άτομο με ειδικές ανάγκες. Και ξέρω και την ευαισθησία σας. Εάν η πρόταση Μομφής της Νέας Δημοκρατίας δεν μετατρέπεται σε ψήφο εμπιστοσύνης από τον κύριο Τσίπρα, θα την ψηφίζατε κατά του κύριου Πολάκη? Ακούστε, εγώ λέω αυτό που λέει ο Καζαντζάκης, ότι ο άνθρωπος είναι το ύφος του. Σε μια σύγχρονη λοιπόν εποχή, θα πρέπει όλοι με το ύφος μας, οι πολιτικοί και όσοι είμαστε μπροστά, να δείχνουμε ότι εννοούμε αυτά που λέει το Σύνταγμα και σεβόμαστε αυτά που λέει το θεσμικό μας πλαίσιο. Αν είχε διαχωριστεί, φυσικά και δεν θα ήταν η ίδια η στάση μου. Εννοείται. Διότι με απασχολεί πολύ τι συμβολισμό δίνει ένας πολιτικός για τους αμαία. Με απασχολεί επίσης το ότι ο κύριος Μητσοτάκης, από την άλλη πλευρά, εκμεταλλεύεται έναν καθόλου άξιο νέο άνθρωπο επιστήμονα. Πράγμα το οποίο το θεωρώ απαράδεκτο και οχυρώνεται πίσω του, έχει σαν σπίδα του αυτό το νέο άνθρωπο και οχυρώνεται πίσω του για να κρύψει το έλλειμμα πολιτικής για τους αμαία, το οποίο στην ελληνική ορμή είναι ένα ισχυρό πρόγραμμα, το οποίο θα δώσει μια άλλη εικόνα και μια άλλη πολιτική μέσα στην Ευρώπη, η οποία έχει πολύ άσχημο πρόσωπο. Διότι πρέπει να σας πω, και θέλω να το πω αυτό μιας και μου δώσει την ευκαιρία, δεν είναι χάσιμο χρόνο. Ναι, δεν είναι χάσιμο χρόνο, ξέρετε γιατί? Διότι πολλοί ανάπηροι πολίτες Ευρωπαίοι δεν θα μπορέσουν να πάνε να ψηφίσουν, γιατί η Ευρώπη, παρά τις εξαγγελίες, η Ευρώπη μας δεν έχει καταφέρει ακόμη να τους εξασφαλίσει προσβασιμότητα. Γι' αυτά δεν κουβεντιάζει κανείς. Η νέα ελληνική ορμή όμως το έχει σημαία της. Κυρία Παπακώστα, και κάτι τελευταίο, μπαίνω στον πειρασμό, γιατί είστε και υπουργός προστασίας του πολίτη, ενώ στην ηγεσία του Υπουργείου. Είδαμε προχθές τα επεισόδια στη Βουκουρεστίου για τον Κουφοντίνα. Θα ήθελα την τοποθέτησή σας, αν αντέχει η Αθήνα τέτοια επεισόδια και τι γίνεται με τον κύριο Κουφοντίνα. Όσον αφορά στο δεύτερο θέμα, το θέμα της τρομοκρατίας και τους τρομοκράτες και τις άδειές τους, θα πρέπει να σας πω ότι υπάρχει μια υποκριτική στάση των κομμάτων. Θα πρέπει αύριο το πρωί, αν θέλουμε να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο, να μαζευτούμε όλα τα κόμματα στο Κοινοβούλιο και να πούμε ότι αυτό πρέπει να αλλάξει. Σήμερα εφαρμόζεται ο ισχύον νόμος και η πολιτεία είναι υποχρεωμένη να τηρήσει τον ισχύοντα νόμο. Για τα επεισόδια, επιμένω ότι η Ελλάδα και η Αθήνα είναι η ασφαλέστερη χώρα του κόσμου. Όταν όμως κάποιοι ευνηδιάζουν, είτε μέσα από έναν αγώνα, έχουμε μεθαύριο αγώνα, και αν κάνω έκκληση να μην σκοτωθούν μεταξύ τους, εμείς θα περιφρουρήσουμε. Δεν ήταν δική μας υποχρέωση τη γιορτή του ποδοσφαίρου να έχουμε χιλιάδες αστυνομικούς στους δρόμους για να μην σκοτωθούν μεταξύ τους και κάνουν ζημιές. Έτσι λοιπόν και ο καθένας, πόσο μάλλον όταν υπερασπίζεται θέματα που είναι απέναντι στη δημοκρατία όπως η τρομοκρατία, θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός. Η αστυνομία κάνει τη δουλειά της, αλλά δεν είναι όλα θέμα αστυνόμευσης, ξέρετε. Είναι θέμα κουλτούρας, είναι θέμα πώς τα πολιτικά κόμματα λειτουργούμε απέναντι σε τέτοια ζητήματα, και το θέμα της ασφάλειας στην Ευρώπη είναι ένα ζήτημα που η νέα ελληνική ορμή το βάζει πάρα πολύ ψηλά. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, και κυρία Παπακώστα. Σας φιλοξενήσαμε σήμερα ως πρόεδρος της νέας ελληνικής ορμής. Λοιπόν, καλή επιτυχία σας εύχομαι. Ευχαριστώ. Να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.